στο νέο I Ask and Watch, ο βουλευτής και τομεάρχης προστασίας του πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ραγκούσης, και ο επίκουρος καθηγητής του συνταγματικού δικαίου και πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Ακρίτας Καϊδατζής, συζητούν για τον αντιδημοκρατικό νόμο Χρυσοχοίδη. Εγώ καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχουμε εδώ τη χαρά και την τιμή να συμμετέχουμε κι εμείς σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ δημοκρατική, έτσι με πολύ άμεσότητα, συζήτηση βάσει ερωτήσεων που έχουν υποβάλει πολλές φίλες και φίλοι που από ό,τι ενημερώθηκα είχαν και μεγάλο ενδιαφέρον για να συμμετέχουν σε αυτό στη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι πραγματικά, επειδή είναι και η πρώτη φορά που εγώ συμμετέχω, ότι αξίζω συγχαρητήρια γιατί η δουλειά είναι και πολύ καλή και πολύ σοβαρή και πολύ υπεύθυνη και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία με τον αγαπητό φίλο Ακρίτα να συζητήσουμε και να πούμε τις απόψεις που απαντώντας σε ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί. Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ να συζητούμε με τον Γιάννη Ραγκούση και είναι και ιδιαίτερη τιμή να συμμετέχω σε μια τέτοια εκδήλωση που έχει την ιδιαιτερότητα ότι οι ερωτήσεις που γίνονται προέρχονται αδιαμεσολάβητα από φίλους, φίλες, από πολίτες χωρίς κάποια επεξεργασία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω πρέπει να το τονίσουμε. Και νομίζω θα μας βοηθήσει πολύ γιατί και η ιδιότητα πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή του Ακρίτα Καϊδατζή, γιατί όντως τα θέματα αυτά που θα συζητήσουμε δεν είναι αμιγώς πολιτικά, είναι και πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουν σχέση και με το νομικό πολιτισμό και με το δικαιωτικό σύστημα της χώρας και γενικά με το που θέλουμε να πάει η ελληνική κοινωνία. Είναι πολύ ανησυχητικό το ότι τα τελευταία χρόνια όλο ένα και μεγαλύτερη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας είτε ανέχεται είτε επικροτεί την ασυνομοκρατία στο όνομα της καταπολέμησης της εγκληματικότητας. Πού το αποδίδεται αυτό το φαινόμενο και τι δράσεις προτείνετε για να το αντιστρέψουμε? Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι η ελληνική κοινωνία έχει δώσει καμία λευκή επιταγή και θα σας έλεγα ότι ένα χρόνο τώρα που έχω την ευθύνη και την τιμή να ασκώ τα καθήκοντα του τομεάρχη της κοινοβουλευτικής ομάδας για το τομέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, διαπιστώνω μια πολύ μεγάλη ευαισθησία των Ελληνίδων και των Ελλήνων κάθε φορά που διαπιστώνονται κρούσματα έκνομης αστυνομικής βίας. Τώρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι την ίδια στιγμή ο ελληνικός λαός θέλει το αγαθό της ασφάλειας να το απολαμβάνει. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι συνεπάγεται πως είναι ανεκτική σε αυτά τα κρούσματα της αστυνομικής αυθαιρεσίας. Παρά την μεγάλη προσπάθεια που κάνουν όλα τα ελεγχόμενα από την κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης, αυτοί κάθε φορά να την αποσιωπούν. Η Ελλάδα δεν κατάφερε να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις για το βίντεο που κυκλοφορεί με το φόρτωμα στυλιαργιών και μπουκαλιού στους τρεις συλληφθέντες της ΑΣΟΕ. Πώς είναι δυνατόν μια κοινοβουλευτική δημοκρατία να ανέχεται μια τέτοια αστυνομία, πώς μπορεί να εκδημοκρατιστεί? Υπάρχει μια απλή, δεν λέω ευκολία, απλή ενέργεια, ένα μέτρο που μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στον εκδημοκρατισμό της αστυνομίας. Αυτό είναι η διαφάνεια. Η διαφάνεια στην δράση της αστυνομίας όταν ενεργεί δημοσίως, όπως ιδίως στην αστυνόμευση των δημόσιων υπαίθριων συγκεντρώσεων. Διαφάνεια σημαίνει να αναγνωριστεί το δικαίωμα και να ενθαρρυνθεί η άσκηση του δικαιώματος αυτού στους πολίτες να μπορούν να καταγράφουν με ήχο και εικόνα την δράση της αστυνομίας. Σημαίνει επίσης να απαγορεύεται στους αστυνομικούς να καλύπτουν τα διακριτικά τους, ώστε να μπορεί να γίνεται ευκολότερα η απόδοση ευθυνών. Και σημαίνει ενδεχομένως έναν θεσμό που μπορούμε να το σκεφτούμε, να αναγνωριστεί, να καθιερωθεί ο θεσμός του ανεξάρτητου παρατηρητή, ο οποίος θα έχει ως αποστολή ακριβώς να καταγράφει την αστυνομική δραστηριότητα όταν γίνεται δημοσίως. Αυτή η διαφάνεια, αυτά τα μέτρα διαφάνειας, τι μπορούν να πετύχουν? Μπορούν να πετύχουν αφενός ότι οι πολίτες θα μπορούν να αποδεικνύουν αστυνομικές ευθαιρεσίες που καταγγέλουν, αλλά από την άλλη θα μπορεί και η αστυνομία να προστατεύεται από κακόβουλες ή ψευδείς καταγγελίες. Ναι, συμπληρωματικά σε αυτά τα πολύ σωστά με τα οποία σύμφωνο και είπε ο προηγούμενος Ακρίτας, να πω ότι είναι γεγονός πως δυστυχώς έχουμε πάει πίσω πολύ το τελευταίο χρόνο και επόμενο είναι λοιπόν να εμφανίζονται όλο και περισσότερο τέτοια κρούσματα σαν αυτά που είπατε προηγουμένως και δυστυχώς τα οποία δεν είναι τα μόνα, γιατί θα σας θυμίσω
ότι λίγες μέρες πριν από αυτό που αναφέρατε το επεισόδιο εκεί έξω από την ΑΣΟΕ, ζήσαμε την κατάσταση με τη διαδήλωση για τον χοντονόμο που έγινε έξω από τη Βουλή και που εντελώς προβοκατόρικα προπυλακίστηκε και έγινε επίθεση ουσιαστικά αποστημένους για αυτή τη δουλειά, δυστυχώς, στον μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. Και είδαμε την κατάληξη που είχε μέχρι να μπουν και ψευδείς ανακοινώσεις ότι δήθεν επιχειρήθηκε η απελευθέρωση κουκουλοφόρου και το καθεξής. Λοιπόν, έχουμε πάει πίσω γιατί η ελληνική αστυνομία μέχρι να αναλάβει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χρυσοχοΐδης, εδώ και πολλά χρόνια είχε πετύχει όποιοι νέοι αστυνομικοί εισέρχονται στο σώμα να εισέρχονται μέσω των πανελληνίων εξετάσεων. Άρα να υφίστανται μια εκπαίδευση τουλάχιστον 2-2,5 ετών και μετά από αυτό να αναλαμβάνουν εργοδράση. Τώρα αυτοί τι κάνανε, για να δώσουν γρήγορο θέαμα και γρήγορο θεατρινισμό, προσλάβανε 1.500 ειδικούς φρουρούς, τους περάσαν από μια υποτυπώδη εκπαίδευση ενός 2 μηνών και ίσως ούτε, πολύ λέω, λοιπόν, και αμέσως τους περάσανε στη στελέχωση της ομάδας Δίας, που είναι από τις πιο μάχημες καθημερινά ομάδες που έχει η ελληνική αστυνομία, με αποτέλεσμα να βλέπουμε μια σειρά από τέτοιες περιπτώσεις που ειλικρινά έχουν θέσει πολλές φορές σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Υπάρχουν αρκετές περιοχές γκέτο με σοβαρό πρόβλημα εγκληματικότητας, όπως η Δυτική Αττική. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όμως κάνει συνεχώς σοου καταστολής σε εξάρχεια και σε διαδηλώσεις, ενώ την ίδια ώρα αφήνει αυτές τις περιοχές ανοχήρωτες. Ποια η πρότασή σας για την αστυνόμευση εκεί που πραγματικά χρειάζεται? Νομίζω η απάντηση είναι αυτονόητη, είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο τα εξάρχεια, όπως προσπαθεί να εμφανίσει στα ζητήματα ασφάλειας η κυβέρνηση, η οποία λειτουργεί με αποκλειστικά επικοινωνιακά κριτήρια. Ό,τι πουλάει επικοινωνιακά, και επειδή έχει κατασκευαστεί όλη αυτή η συζήτηση από πλευράς της για τα εξάρχεια, σας θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε ανεπανόρθωτα εκτεθεί με τις προεκλογικές υποσχέσεις ότι σε ένα μήνα θα είχε τελειώσει το άβατο των εξαρχείων, πάλι προχθές τα εξάρχεια καίγονταν, ή ότι θα τελείωνε και με το Ρουβίκονα από την πρώτη κιόλας ημέρα ανάληψη των καθηκόντων του. Λοιπόν, είναι πράγματι υπάρχουν προβλήματα σοβαρά εγκληματικότητας και παλιότερα, σαν αυτά που αναφέρατε, τα λεγόμενα γκέτο, αλλά και καινούργια. Δηλαδή, αυτό το που ζήσαμε τις προάλλες στην ΔΟΗ Κοζάνης ήταν συγκλονιστικό. Λοιπόν, μια κυβέρνηση που έχει μια σύγχρονη αντίληψη για τα θέματα της ασφάλειας, ακόμη και αν δεν είχε προβλέψει ότι θα πρέπει να περιφρουρήσει τέτοιους χώρους δημοσίου συμφέροντος όπως είναι η ΔΟΗ, μετά από αυτό θα πρέπει ήδη να έχει ενεργήσει, να έχει χαράξει ήδη τα πρώτα βήματα μιας νέας αντίδρασης σε αυτό το φαινόμενο που μπορεί, μακάρι να ήταν μεμονωμένο, αλλά δεν αποκλείεται να μην είναι μεμονωμένο. Λοιπόν, άρα έχουμε, δυστυχώς εκεί καταλήγουμε πάλι, στο ίδιο συμπέρασμα, μια κυβέρνηση που λειτουργεί με αποκλειστικά επικοινωνιακά κριτήρια, δεν την ενδιαφέρει η ουσία. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα, στον τομέα της εγκληματικότητας, έχουμε πάρα πολύ σημαντική επιδείνωση τους τελευταίους μήνες. Το νομοσχέδιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων αποτελεί φαλκίδευση του δικαιώματος στη συνάθρηση και την πολιτική δράση. Μοιάζει πραγματικά σαν να βγήκε από το Σύνταγμα του 1973. Τι προτίθεται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε συνεννόηση με το δημοκρατικό νομικό κόσμο για να αναδείξει την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του νομοσχεδίου? Καταρχάς, πρέπει να δούμε πού βρίσκεται η αντισυνταγματικότητα. Κατά τη γνώμη μου, τρία σημεία είναι τα πιο προβληματικά στον νόμο. Πρώτον, ο νόμος προβλέπει την υποχρέωση γνωστοποίησης. Συνάθρηση που δεν έχει προηγουμένως γνωστοποιηθεί μπορεί να διαλυθεί. Όμως το Σύνταγμα προβλέπει δύο μόνο λόγους για τους οποίους μπορεί να διαλυθεί μια συνάθρηση. Όταν απειλείται η δημόσια ασφάλεια ή όταν απειλείται η σοβαρή διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής. Τώρα ο νόμος προβλέπει παρά το Σύνταγμα και έναν τρίτο λόγο απαγόρευσης. Δεύτερον, ο νόμος προβλέπει ότι η αστυνομία μπορεί να επιβάλλει στη συνάθρηση περιορισμούς, όπως τον περιορισμό μιας πορείας σε μέρος μόνο του οδοστόρωματος ή την αλλαγή της διαδρομής της. Η συνάθρηση που δεν θα συμμορφωθεί στους περιορισμούς μπορεί και αυτή να διαλυθεί. Προστίθεται έτσι, πάλι παρά το Σύνταγμα, ακόμα ένας τέταρτος λόγος διάλυσης. Το τρίτο και πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι είναι η πρόβλεψη για τον οργανωτή που οφείλει να ορίζει κάθε συνάθρηση, δηλαδή ένα φυσικό πρόσωπο, ο οποίος θα οριστεί ως οργανωτής και, αυτό είναι το σημαντικό, θα έχει προσωπική ευθύνη για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια της συνάθρησης. Αυτό λειτουργεί
αποτρεπτικά για την άσκηση του δικαιώματος. Τώρα, για να αναδειχθεί η αντισυνταγματικότητα αυτών των ρυθμίσεων, πρέπει καταρχάς να εξηγούμε για ποιο λόγο είναι αντισυνταγματικός ο νόμος. Δεν αρκεί δηλαδή να επικαλούμαστε ορίστως στην αντισυνταγματικότητα του. Πρέπει να λέμε τους λόγους. Γιατί ο νόμος θα κριθεί πριν απ' όλα στο δικαστήριο της κοινής γνώμης. Από εκεί και πέρα, κατά την εφαρμογή του, η άρνηση συμμόρφωσης αυτές τις αντισυνταγματικές ρυθμίσεις θα προκαλέσει προφανώς διαφορές που θα κριθούν από τα δικαστήρια και εκεί ελπίζω ότι τα δικαστήρια θα αναγνωρίσουν ότι οι ρυθμίσεις αυτές είναι αντισυνταγματικές. Και με βάση όσα έχουμε πει και όλα, είπε και ο πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αλλά και το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατική ή προοδευτική Ελλάδα και η οποία να συμβατίζει με αυτόν τον χούντο νόμο. Αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, είναι άλλωστε, έχουμε καταστήσει σαφές, όπως πολύ σωστά εξήγησε και ο Ακρίτας, ότι όλα τα βασικά προβλήματα που δήθεν θα έλυνε αυτός ο νόμος έχουν ήδη λυθεί από προεδρικά διατάγματα που υφίστανται και η μόνη τους έννοια ήταν αυτή τη στιγμή ουσιαστικά να φημώσουν τη φωνή των πολλών, δηλαδή αυτών οι οποίοι τα εκατομμύρια των Ελληνίδων και Ελλήνων που κάποια στιγμή θέλουν να εκφράσουν τη γνώμη τους, την αντίθετη γνώμη από αυτή την κυβέρνηση. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η κυβέρνηση δεν θα αποφύγει την βάσανο του να τεθεί στην κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας ο νόμος της, γιατί πέραν όλων των άλλων που σωστά επισημάθηκαν από τον Ακρίτα, θα είναι υποχρεωμένη να στείλει σχέδιο προεδρικού διατάγματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με βάση το οποίο θα ρυθμιστούν όλες οι υποτίθεται λεπτομέρειες για το πώς θα διαλύονται αυτές οι συγκεντρώσεις που κατά το χουντονόμο θα είναι μη σύνομες. Λοιπόν, άρα εκεί πέρα το Συμβούλιο της Επικρατείας θα μιλήσει και θα δούμε τι θα πει. Αλλά πέραν από το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι βέβαιο ότι έχουν ήδη μιλήσει και θα μιλήσουν και το επόμενο διάστημα όλοι οι συλλογικοί φορείς που σέβονται τον εαυτό τους, που σέβονται τη δημοκρατία, που σέβονται το Σύνταγμα, είτε είναι σε επίπεδο κοινωνίας, είτε είναι σε επίπεδο πολιτικής ζωής, άρα αναφέρομαι σε κόμματα, και θα μάθει πολύ σύντομα η κυβέρνηση τι θα πούν όλοι αυτοί οι φορείς, κοινωνικοί και πολιτικοί. Η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά επανίδρυσε την ομάδα Δέλτα με την ονομασία Δράση. Μια ομάδα δολοφόνων μηχανόβιων που η δράση τους θυμίζει το τρίκυκλο του Κοντζαμάνη. Έχουμε κάνει ερώτηση στη Βουλή γιατί επανασυστάθηκε αυτή η ομάδα, ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος της και τι εκπαίδευση έχουν λάβει τα μέλη της. Ναι, είναι και αυτό ένα ακόμη δείγμα στο πακέτο, στο συνολικό πακέτο που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή το πώς χειρίζεται αυτό το κρίσιμο θέμα για τους πολίτες, το θέμα της ασφάλειάς τους αυτή η κυβέρνηση. Μην περιμένει κανείς ότι θα πάρει απαντήσεις και με μεγάλη λύπη θα πω ότι πια δεν έχουμε μόνο από πλευράς κυβέρνησης την άρνηση να δίνει απαντήσεις, αλλά έχουμε και το φαινόμενο των διαρκών ψευδών απαντήσεων. Δηλαδή, άλλες φορές δεν δίνει απαντήσεις, άλλες φορές λέει ψέματα. Λέει ψέματα ομά, λέει ψέματα ανενδίαστα, ακόμη και σε κείμενα, γραπτός δηλαδή. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι με αυτή την κυβέρνηση δεν νομίζω ότι θα υπάρξει καμία αλλαγή πορείας εκτός αν οι συνθήκες και οι αντιδράσεις της ελληνικής κοινωνίας στο επόμενο διάστημα τις επιβάλλουν. Τι θα κάνουμε με τους 1.500 εντελώς ανειδίκευτους ειδικούς φρουρούς που προσέλαβε σε μία νύχτα η Νέα Δημοκρατία? Πού θα τους στείλουμε? Θα συνεχίσουν να βρίσκονται στον δρόμο? Καταρχάς θα τους στείλουμε για εκπαίδευση. Λοιπόν, και θα τους στείλουμε για εκπαίδευση. Κάτι το οποίο το οφείλουμε και απέναντι στους συναδέλφους τους. 50 περίπου χιλιάδες γυναίκες και άντρες αστυνομικοί, εργαζόμενοι αστυνομικοί, βαριά εργαζόμενοι αστυνομικοί, οι οποίοι δεν χρωστάνε τίποτα, να πληρώνουν τώρα του ενός. Θα σας θυμίσω 2-3 περιστατικά. 2 είχαν πάει με τους είχαν προσλάβει να διασκεδάσουν σαν νυχτερινό κέντρο, πλακωθήκαν με τους θαμώνες, χάσαν τα όπλα τους, πήγαν οι συναδελφοί τους την άλλη μέρα το πρωί να ψάξουν να βρουν τα όπλα τους. Ο άλλος είχε πάει να συναντήσει τη φίλη του στην ΑΣΟΕ και παραλίγο να γίνει το απόλυτο μακελιό μέσα στο Πανεπιστήμιο. Θυμάστε το βίντεο που κρατούσε το όπλο, οι άλλοι κρατούσαν τα καδρόνια και ήταν θέμα πραγματικά δευτερολέπτων που ευτυχώς δεν πήγαν προς την κατεύθυνση του κακού. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον, είπε και κάποια πολύ σημαντικά προγραμματικά σημεία προηγουμένως ο Ακρίτας. Θέλω με την ευκαιρία αυτή, σε αυτό το σημείο, να πω ότι ήδη, εν ώψη και του συνεδρίου, και επειδή έχουμε ένα πάρα πολύ καλά οργανωμένο και πολύ υψηλού επίπεδου τμήμα στο κόμμα που ασχολείται με τα σώματα ασφαλείας, από πολύ έμπειρο
έμπειρα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας στο παρελθόν, σε επίπεδο αρχηγού είτε της αστυνομίας είτε του λιμενικού, αλλά και σε επίπεδο μάχημων εργαζομένων για πάρα πολλά χρόνια. Ήδη γίνονται επεξεργασίες, είναι και ο Θοδωρής Οδρίτσας που είναι υπεύθυνος από την Πολιτική Γραμματεία και ετοιμάζουμε πραγματικά ένα συνολικό προγραμματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο προφανώς θα δοθούν και πιο συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλα αυτά τα θέματα. Αλλά ειδικά για αυτούς τους 1.500, η απάντηση είναι μονολεκτική, θα τους πάμε για εκπαίδευση. Είναι δυνατόν ο νόμος αυτός να προσβληθεί στα ευρωπαϊκά δικαστήρια? Εάν ναι, πόσο δεσμευτική θα ήταν η σχετική απόφαση για την ελληνική κυβέρνηση? Ο νόμος, είπαμε για ποιους λόγους είναι αντισυνταγματικός, γιατί παραβιάζει, προσβάλλει το δικαίωμα στη συνάθρηση, το οποίο προστατεύεται στο άρθρο 11 του Συντάγματος. Το ίδιο δικαίωμα προστατεύεται και από το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων της Σύμβασης τις ελέγχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο ευρεύει στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Προϋπόθεση για να προσφύγει κάποιος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου είναι να έχει πρώτα προσφύγει στα εθνικά δικαστήρια και να μην έχει δικαιωθεί. Αν λοιπόν τα ελληνικά δικαστήρια δεν αναγνωρίσουν ότι οι ρυθμίσεις του νόμου αυτού είναι αντισυνταγματικές, τότε ναι, ανοίγει ο δρόμος για το δικαστήριο του Στρασβούργου. Οι αποφάσεις του δικαστήριου αυτού είναι προφανώς δεσμευτικές απόλυτα για την ελληνική κυβέρνηση και η εφαρμογή των αποφάσεων αυτών ελέγχεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, έναν οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν όλες οι χώρες της ευρύτερης Ευρώπης και όχι μόνο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση επανεκλογής σας, θεωρείτε ότι θα είναι εφικτό να σταματήσει όλη αυτή η βία και παραβατικότητα εκ μέρους της αστυνομίας, εφόσον πλέον έχουν βγει εκτός ορίων, δεδομένης και της ανεξέλεγκτης εξουσίας που τους παρέχει ο εν λόγω νόμος? Πώς θα μπορούσε να αναστραφεί η επικίνδυνη νοοτροπία που καλλιεργείται τώρα στην αστυνομία? Να απαντήσω εγώ πρώτα. Λοιπόν, καταρχάς ότι γίνεται ήδη μεγάλη ζημιά, γίνεται. Και επειδή θα συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμη, προφανώς αυτή η ζημιά θα μεγαλώνει το πρόβλημα. Τώρα, από εκεί και μετά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι, και να το πούμε λίγο καθαρά και στους αγαπητούς και αγαπητές φίλες που μας κάνουν τιμή να μας παρακολουθούν, κρούσματα έκνομης αστυνομικής βίας ή παραβατικής συμπεριφοράς από μεμονωμένους αστυνομικούς είχαμε και στο παρελθόν. Είτε το πρόσφατο είτε το απότερο. Και σίγουρα θα έχουμε και στο μέλλον. Αυτό για το οποίο εμείς εγκαλούμε την κυβέρνηση και την εγκαλούμε διαρκώς και τον κύριο Χρυσοχοίδη και τον κύριο Μητσοτάκη, δεν είναι γιατί βρέθηκε ένας αστυνομικός ξαφνικά και λειτουργήσε έξω από τον κώδικα δεοντολογίας του αστυνομικού, έξω από την κείμενη νομοθεσία. Αλλά τους εγκαλούμε για δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί αυτοί στην πραγματικότητα έχουν ενθαρρύνει αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές με όλη τη ρητορική τους και όλη την προσέγγιση που έχουν στα θέματα ασφάλειας όλο το διάστημα και προεκλογικά και μετεκλογικά. Και δεύτερον, γιατί δεν αντιδρούν για να τιμωρήσουν, αφού πρώτα ελέγξουν βέβαια και ερευνήσουν τι πραγματικά έχει συμβεί, ώστε να λειτουργήσουν ως παράδειγμα προς αποφυγή τέτοιες συμπεριφορές. Αλλά στην πραγματικότητα τι κάνουν, τους συγκαλύπτουν. Την άλλη φορά βγαίνει βίντεο που δείχνει τρεις να έχουν κατεβάσει έναν άνθρωπο. Στα καλά καθόμενα πήγαιναν στη δουλειά τους μοτοσυκλετιστές να τον ξυλοφορτώνουν, γιατί συνόδευαν ένα μεγαλοστέλεχος του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο είχε περάσει το αυτοκίνητό του με κόκκινο. Λοιπόν, και όταν τους λέμε τι θα κάνετε, δεν πούν. Συγγνώμη, λάθος, το αναλαμβάνουμε, θα κινήσουμε τις διαδικασίες του ελέγχου. Άρχισαν τα ψέματα. Δεν ήταν τρεις αστυνομικοί, ήταν ένας αστυνομικός και όλη η προσπάθειά τους ήταν να συγκαλύψουν το μεγαλοστέλεχος της κυβέρνησης για να μην εκτεθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, αυτά όλα στην πραγματικότητα και στη τελική ανάλυση λειτουργούν ως παράδειγμα προς μίμηση, αντί να λειτουργούν ως παράδειγμα προς αποφυγή, κάτι που θα έκανε και είχε κάνει στο παρελθόν κάθε κυβέρνηση που σέβεται το Σύνταγμα, που σέβεται την κοινωνία, όπως και οι κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή και η Ιεροβασίλη και ο Τόσκας, όταν ήταν στο Υπουργείο, είχαν αντιμετωπίσει τέτοια κρούσματα. Απλώς είχαν φροντίσει αμέσως να τα καταστήσουν, να τα στιγματίσουν ακριβώς για να μην επεκταθούν και για να μην γίνουν έτσι ένα παράδειγμα και για τους υπόλοιπους αστυνομικούς. Εκτός από. Υπάρχουν δύο κατηγοριών παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν. Μία κατηγορία είναι οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις και η άλλη είναι οι θεσμικές. Ρυθμιστικά θεωρώ ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στη ρύθμιση της αστυνομικής δράσης. Αυτό είναι, αυτή η ασάφεια που παραμένει είναι σε βάρος όλων. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια πόσο σκόπος και προσπάθεια έχει καταβληθεί για να
θεσπιστεί ένας κανονισμός για τη χρήση όπλων, που στο κάτω-κάτω δεν είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα της αστυνομικής δράσης. Χρειάζεται λοιπόν παρεμβάσεις ρυθμιστικές που θέτουν κανόνες για το πώς θα ασκούν τις αρμοδιότητές τους οι δυνάμεις της αστυνομίας. Η δεύτερη κατηγορία παρεμβάσεων είναι θεσμική. Υπάρχει διαχρονικά το πρόβλημα ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πλέον δημοσίας τάξης παλαιότερα είναι ένα Υπουργείο στο οποίο κυριαρχούν, ας πούμε, οι ένστολοι, η ίδια η αστυνομία και τα στελέχη της. Η ρύθμιση και η πολιτική για την αστυνομική δράση πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την κοινωνία. Πρέπει, επομένως, στα Υπουργεία των ένστολων γενικά και ειδικά αυτό το Υπουργείο της Προστασίας του Πολίτη να ανοίξει στους κοινωνικούς φορείς, να ακούγονται εκτός από το σώμα των ενστόλων και φορείς της κοινωνίας κατά τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αστυνομική δράση. Ο νόμος για τις διαδηλώσεις δίνει υπερεξουσίες στην αστυνομία, η οποία πλέον καθίσταται πυλώνας εξουσίας. Ποιο είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για τον εκδημοκρατισμό της ελληνικής αστυνομίας, πώς θα αντιμετωπίσει το σκανδαλώδες φαινόμενο της παρααστυνομίας που έχει δημιουργηθεί με τις ρουσφετολογικές προσλήψεις κομματικών πελατών ως ειδικών φρουρών? Ναι, νομίζω ότι μέσα στην ερώτηση περιέχεται ουσιαστικά και η απάντηση. Ένας είναι ο δρόμος. Απόλυτη και γενικευμένη αξιοκρατία, που δυστυχώς κάθε έννοια της έχει καταληθεί από την παρούσα κυβέρνηση. Να σας θυμίσω μόνο, γιατί δυστυχώς πια έχουμε και αντιμετωπίζουμε το εξής πρόβλημα, είναι τόσα πολλά τα αρνητικά που διαπράττει αυτή η κυβέρνηση, που πια δεν μπορούμε και εμείς να τα συγκρατήσουμε στο μυαλό μας. Με το που ξεκίνησαν, τι έκαναν. Καθάρισαν, έδιωξαν, αποστράτευσαν όλους τους αξιωματικούς σε έκτακτες κομματικές κρίσεις που έκαναν μέσα στο καλοκαίρι πριν τέτοιες μέρες. Λοιπόν, και δεν το κάνανε μόνο σε κεντρικό επίπεδο, το κάνει και σε περιφερειακό επίπεδο. Έδιωξαν, αποστράτευσαν όλους τους άξιους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας και τοποθέτησαν τους δικούς τους με αυστηρά κομματικά κριτήρια επιλογής του κυρίου Μητσοτάκη προσωπικά και των κλαδικών της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κράτος ευνομούμενο, δεν είναι σύγχρονο κράτος. Αυτό είναι ένα κράτος κομματικό της δεκαετίας του 60. Λοιπόν, με το οποίο έχουν ξεκινήσει και έτσι λειτουργούν. Αυτό δεν έχει παρά μόνο μία αντιμετώπιση. Εμείς δεν θα αντικαταστήσουμε αυτό το δεξιό κράτος με ένα κράτος του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας. Δεν θα αλλάξουμε τις πολιτικές προσωπικές αποφάσεις του Μητσοτάκη για να τις αντικαταστήσουμε με τις προσωπικές αποφάσεις αύριο του Τσίπρα ως Πρωθυπουργού. Αλλά θα απαντήσουμε σε όλα αυτά με απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη και άπλετη αξιοκρατία, που θα δώσει και πολύ μεγάλη δύναμη στους ίδιους τους ένστολους, οι οποίοι πραγματικά βλέποντας ότι εργάζονται σε ένα καθεστώς το οποίο δεν επικρατεί ο κανόνας αξιοκρατίας, είναι φυσικό και επόμενο και να απογοητεύονται και να περιορίζουν και ό,τι καλύτερο θα είχαν κατά τα άλλα να δώσουν και οι ίδιοι. Θα ανακαλέσει τον νόμο ο ΣΥΡΙΖΑ στη μελλοντική διακυβέρνηση της χώρας? Έχει σκοπό να διατηρήσει κάποια από τα άρθρα του? Καταρχάς, θεωρώ αυτονόητο ότι η επόμενη κυβέρνηση θα καταργήσει τις αντισυνταγματικές ρυθμίσεις του νόμου Χρυσοχοΐδη. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι σκόπιμο να ψηφιστεί εξ υπαρχής ένας εντελώς νέος νόμος και κυρίως να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία νομοθέτησης. Ο νόμος Χρυσοχοΐδη είναι κάτι παραπάνω από εμφανές ότι έχει συνταχθεί από στελέχη της αστυνομίας μόνο. Γι' αυτό και είναι τόσο κραυγαλαία μονομερής. Ένας σύγχρονος, αξιόπιστος και συμβατός με το Σύνταγμα νόμος για τις συναθρήσεις θα πρέπει να καταρτιστεί με την ισότιμη συμμετοχή και του άλλου μέρους, ας πούμε, που εμπλέκεται, πέρα την αστυνομία, δηλαδή της ίδιας της κοινωνίας, όπως εκφράζεται από τα συνδικάτα, τους συλλογικούς φορείς, τις οργανώσεις της, έτσι ώστε να έχουμε έναν πιο ισορροπημένο νόμο που να δίνει δικαιώματα και υποχρεώσεις εξίσου και στις δύο πλευρές, και όχι μόνο εξουσία στην αστυνομία και υποχρεώσεις στους πολίτες. Ναι, τελείωσε, με συγχωρείς. Δεν έχω να προσθέσω, γιατί σε μια προηγούμενη απάντηση που έδωσα, νομίζω σας θύμισα ότι έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατική και προοδευτική Ελλάδα η οποία να λειτουργεί υπό τις προβλέψεις ενός τέτοιου νόμου. Να πω μόνο κάτι, έτσι ίσως και εγώ για πρώτη φορά,
ότι βλέπετε, ακόμη και αυτό το θέμα τώρα, του πώς οργανώνονται οι πορείες, οι διαμαρτυρίες, οι συγκεντρώσεις, οι δημοκρατικές διαδηλώσεις, στο μυαλό τους είναι θέμα αστυνομίας. Και το φέρνουν ως ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Γιατί να είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη? Γιατί έχουν την αστυνομική λογική μέσα τους. Έχουν την αντισυνταγματική λογική που εξήγησε ο Ακρίτας και την οποία θέλουν ουσιαστικά να επιβάλλουν. Κανονικά δεν είναι θέμα αστυνομίας. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται μια κοινωνία, διαδηλώνει μια κοινωνία, εκφράζεται μια κοινωνία. Λοιπόν, είναι ακόμη και εκεί, αν πάει κανείς στη συζήτηση, θα δει ότι μπορούν να γίνουν και θα γίνουν άλλα πράγματα πολύ πιο σημαντικά, πολύ πιο προοδευτικά, πολύ πιο δημοκρατικά από εμάς. Ελπίζω να απαντήσαμε στα ερωτήματα που τέθηκαν. Ελπίζω να βοηθήσαμε κάπως αυτή τη συζήτηση. Το ζήτημα είναι θεσμικό, είναι σημαντικό και είναι ευτυχές ότι πολλοί κόσμος ενδιαφέρθηκε και ελπίζουμε ότι πολλοί κόσμος θα παρακολουθήσει και όταν αναρτηθεί το βίντεο. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε ο Ακρίτας και νομίζω ότι προσπαθήσαμε να είμαστε και πάρα πολύ σύντομοι και συνοπτικοί για να μην κουράζουμε. Εγώ ως αντίδωρο για τη συμμετοχή μου θα πάρω 5 κάρτες, αν θέλει τις άλλες 5 θα πάρει ο Ακρίτας, γιατί ξέρεις, τα πιτσιρίκια παίζονται με αυτά, αρκεί να είναι εντάξει και να επιτρέπεται από τον παιδίατρο.